Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι του GR Gamer Amigo. Σήμερα θα παίξουμε ξανά Subnautica και σήμερα λέω να επισκεφτούμε το Aurora. Σήμερα λέω να πάμε να επισκεφτούμε το Aurora για να δούμε πώς μπορούμε να κλείσουμε τη ραδιενέργεια και να ξεφορτωθούμε αυτή τη στολή και να φτιάξουμε μια άλλη στολή η οποία θα μας δίνει περισσότερο οξυγόνο ή νερό. Θα χρειαστούμε τα laser cutter. Ένα laser cutter. Το οποίο χρειάζεται ένα battery, ένα diamond και ένα titanium. Επίσης, έφτιαξα το modification station. Το οποίο modification station γίνεται με το habitat builder. Βρήκα κάπου τα σχέδια γι' αυτό έξω. Και γίνεται με δύο titanium, ένα wiring kit και ένα computer chip. Και με το modification station έφτιαξα τα swim charge fins. Που σημαίνει ότι επαναφορτίζει, π.χ. άμα δείτε, πώς βγαίνω έξω, άμα δείτε αυτό εδώ πέρα είναι 0% ενέργεια, αλλά όσο κολυμπάω, αυτό φορτίζει. Και μπορώ να κολυμπάω επαόριστον γρήγορα με αυτό, με το Sea Glider. Βέβαια, κάνει ένα σπαστικό θόρυβο γιατί φορτίζει συνέχεια, αλλά anyway. Όμως, δεν θα το χρειαστούμε τώρα αυτό μαζί μας, οπότε μπορούμε να το αφήσουμε εδώ πέρα. Θα χρειαστούμε όμως ένα diamond. Θα χρειαστούμε ένα copper. Δύο μανιτάρια για να φτιάξουμε μια μπαταρία. Εδώ έξω από τη βάση έχει μανιταράκια. Ωραία. Τι άλλο θα χρειαστούμε? Να φτιάξουμε την μπαταρία πρώτα απ' όλα. Θα χρειαστούμε και ένα τιτάνιο. Tools. Laser cutter. Τώρα. Θα πάμε να πάρουμε το Seamoth. Ωπα, κάτσε, έχουμε το τέτοιο. Το Welder το έχουμε, ωραία, γιατί θα το χρειαστούμε και αυτό. Θα πάμε να πάρουμε το Seamoth. Λοιπόν. Οπ, τσακ, οπ. Thank you, υπολογιστή. Το Aurora νομίζω είναι από εδώ. Όχι. Ποιο εδώ. Από εδώ, ωραία. Στο Aurora μπορούμε να πούμε να μπούμε κάπου από τα πλάγια. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος που. Να τσεκάρουμε λίγο εδώ πέρα. Για να ερχόμαστε προς εδώ. Δεν ξέρω αν το έχω τσεκάρει ήδη, μήπως. Όχι, δεν νομίζω. Κάτι, όχι, τίποτα. Δεν βλέπω κάτι ενδιαφέρον. Μπορώ όμως με το σκάνερ νομίζω να σκανάρω αυτά εδώ πέρα. Και να πάρω το design για να το βάλω στη βάση μου, ξέρω εγώ. Ναι, εσύ. Κάτι άλλο που μπορώ να σκανάρω. Όχι, όχι. Οκ, okay, δεν νομίζω πως μπορώ να πάρω κάτι άλλο από εδώ πέρα μέσα. Κάποια crates βλέπω εδώ πέρα. No signal. Μπορώ να τα επιδιορθώσω αυτά. Μπα. Το table αυτό το έχουμε. Α, την καρέκλα θα μπορούσα να τσιπήσω, λογικά. Για να την κάνουμε σκανάρισμα κι αυτή. Nice, έχουμε και καρέκλα. Αυτό το έχουμε. Οκ, πάμε πάλι έξω. Το Seamoth. Επίσης, αν έχετε... Κάτσε να κάνουμε λίγο weld και αυτό. Αν έχετε έξω το welder ή το laser cutter τα οποία χρησιμοποιούν ενέργεια, αν τα έχετε έξω ενώ κολυμπάτε με τα charging fins, με τα βατραχοπέδια δηλαδή που κάνουν charge τα πράγματά σας, τα ξαναγεμίζετε πάλι ενέργεια. Το οποίο είναι ένας καλός τρόπος για να ξαναγεμίσετε πάλι ενέργεια και να μην χρειάζεται να φτιάξετε καινούργια ή να φτιάξετε μπαταρίες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εδώ είναι λίγο επικίνδυνη η περιοχή, οπότε καλό είναι να προσέξουμε λίγο που πάμε και πώς. Να έχουμε λίγο το νου μας. Οπα, ένα κουτάκι. Τι να έχει μέσα. Πού πήγε, να το πω εδώ. Το βλέπετε, ξαναφορτίζει. Δεν έχει τίποτα μέσα. Καλό είναι δηλαδή, άμα κολυμπάτε με αυτά τα βατραχοπέδιλα,
να έχετε, να κρατάτε κάποιο εργαλείο το οποίο θα ξαναφορτίσει. Μπορώ να τσεκάρουμε αυτά εδώ τα συντήμια, να δούμε αν έχει τίποτα. Μπορεί και να έχω έρθει εδώ πέρα βέβαια. Ίσως. Δεν μας χαλάει να τσεκάρουμε. Σήμερα αυτό το επεισόδιο είναι για να εξερευνήσουμε πράγματα. Μα βλέπω κάτι ενδιαφέρον. Μπα, όχι. Δεν μπορώ να βγω και από εδώ. Πω πω, οι φάλαινες που ακούγονται, ο οποίος είναι λίγο... creepy. Αναρωτιέμαι που να είναι. Πάμε να πάρουμε πάλι το Σίμωθ. Η βλακία βέβαια όταν κρατάτε αντικείμενα είναι ότι κολυμπάτε πιο αργά, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στη ζωή, δυστυχώς. Λοιπόν, και αν θυμάμαι καλά, μπορούμε να μπούμε στο Σίμωθ, στο Aurora, από εδώ κάπου κι άλλο, συντρίμι. Ας το τσεκάρουμε κι αυτό. Βλέπω δύο κουτιά μέσα. Τι είναι αυτό? Νεράκι, μπορεί να το χρειαστούμε. Οπ, και ένα πρώτον βυθιών. Ωραία. Του, 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 του. Ωραία, για να δούμε τώρα από πού μπορούμε να πούμε μέσα. Νομίζω ότι είναι κάπου από εδώ, αλλά δεν παίρνω κι όρκο. Ίσως εδώ να πηγαίνουμε πολύ μπροστά. Α, όχι, πρέπει να είναι εδώ πέρα μέσα νομίζω. Για να τσεκάρουμε και το... τέτοιο εδώ πέρα. Τι είναι? Cyclops Whole Fragment. Νομίζω το Whole Fragment τα έχουμε όλα. Ναι. Τα έχουμε όλα. Έχει μερικά τέτοια εδώ πέρα. Μερικά Fragments. Να τα τσεκάρουμε και αυτά. Seamoth Fragment. Αυτά εδώ. Whole Fragment. Και τα άλλα εκεί πέρα λογικά Seamoth θα είναι. Άρα δεν χρειαζόμαστε κάτι από εδώ. Oh fuck. Ok. Θα αφήσουμε εδώ έξω το Σίμωθ και θα πάμε μέσα κολυμπώντας. Θα βγάλουμε το laser cutter, γιατί νομίζω κάπου χρειάζεται να κόψουμε ένα κομμάτι για να μπούμε. Ή όχι, όχι, α, είναι κομμένα όλα. Οκ, okay, δεν μας χαλάει. Λοιπόν, είμαστε μέσα στο Aurora και αυτοί είναι οι πυρήνες που κάνουν, που έχουν διαρροή στη ραδιενέργεια. Οπότε, αν τους κάνουμε weld όλους, όλα τα χαλάσματα, θέλουμε 10 ακόμα, θα διορθώσουμε τη ραδιενέργεια, οπότε δεν θα, δεν θα έχει διαρροή ραδιενέργειας πλέον στη θάλασσα και δεν θα χρειαζόμαστε κι εμείς τη στολή για τη ραδιενέργεια. Οπότε ας κάνουμε αυτό λίγο σύντομα. 8 ακόμα. 7. Δεν βλέπω κάτι άλλο από εδώ. Ωραία, 6. Εν τω μεταξύ ο υπολογιστής ψάχνει να βρει για ποιο λόγο έπεσε το Aurora. Λογικά θα μας βγάλει κάποιο μήνυμα κάποια στιγμή. Πρέπει να πάρουμε λίγο οξυγόνο.
Πάμε πάλι μέσα. Για να δούμε. 4 ακόμα. Πού είναι αυτά τα 4. Από εδώ ήρθαμε νομίζω. Ένα βλέπω εκεί πέρα. Φτιάξω με το μαγικό welder μου που φτιάχνω τα πάντα. Άλλα δύο. Νομίζω αυτά πρέπει να είναι πάνω, γιατί δεν έχουμε κάνει επιδιόρθωση σε κανένα πάνω. Ωραία. Ένα εδώ. Οπ, τι είναι αυτό? Power Fish Upgrade Model. Οπ, και ένα το τελευταίο. Ωραία. Άρα σε 3 μέρες θα έχει διορθωθεί η ραδιενέργεια από όλη αυτή τη ραδιενέργεια. Σε 3 μέρες τέλος πάντων θα έχει ραδιενέργεια η θάλασσα. Οπότε θα είμαστε κομπλέ. Ωραία, περπατάμε τη βατραχοπέδιλα. Nice. Από ό,τι φαίνεται το Aurora έπαθε κάποια ζημιά εσωτερικά προτού εκραγεί. Α, ακόμα μέσα στη θάλασσα ήμουν. Όχι. Τότε γιατί αυτό μοιάζει με θάλασσα? Όχι. Anyway. Καλού κακού, ας προσέχουμε μη μας πέσει τίποτα στο κεφάλι. Όχι. Για να δούμε πού μπορούμε να πάμε. Να ψάξουμε τα εσωτερικά του Aurora. Και όταν λέω εσωτερικά εννοώ έξω από το Aurora. Οπ, τι είναι αυτά? Καβούρια. Θα προτιμούσα να μην είχε κάτι τέτοιο. Φακ. Πολλά καβούρια. Τι κάνουν τα καβούρια στο Aurora? Προσύμπες, προσύμπες. Για να δούμε τα κουτάκια εδώ, τι έχουνε. Μία μπαταρία. Τι γίνεται ρε παιδιά, πολλοί σεισμοί. Τα καβούρια δεν τους ενοχλεί ο σεισμός? Φακ, κι άλλα καβούρια. Νομίζω μπορείς να φτιάξεις κάποιο όπλο, κάποιο είδος όπλου στο τέτοιο. Picked up signal. Τι είναι το signal? Πρέπει να κάνω και dodge τα καβούρια, βλέπεις. Βλέπω έχει και άλλα πράγματα εκεί παρακάτω. Από εδώ δεν μπορώ να πάω. Νεράκι. Έλα, πάρ' το. Πάρ' το πρώτο, έρθουν τα καβούρια. Τι άλλο μπορούμε να βρούμε εδώ πέρα? Εδώ είναι φωτιά όλο. Σήκωσε ένα signal που δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό το signal. Άλλη μια μπαταριούλα, ωραία. Χρήσιμες, χρήσιμες είναι μπαταρίες. Large organic mass. Τι είναι το large organic mass? Ξαφνικά έχω ένα σήμα για κάποιο λόγο που ίσως δεν θα έπρεπε να το έχω, ξέρω εγώ. Anyway, θα δούμε. Άδειο. Τι είναι, ξανακλείσαμε μόνο έτσι τα κουτιά. Oh, fuck. Έπεσε από πάνω. Α, καβούρια! Τι παράξενα καβούρια είναι αυτά. Πάμε πάλι μέσα στο Aurora, να δούμε. Να τα κουτιά ξανακλείνουν μόνο τους. Για κάποιο λόγο. Ή τα κλείνουν τα καβούρια.
Αου, αου. Τρέχα. Για πάμε μέσα να δούμε. Αναρωτιέμαι τι άλλο μπορεί να έχει μέσα. Από εδώ κατεβήκαμε. Από εδώ δεν μπορώ να πάω να δεν κάνω λάθος. Ίσως αν είχα τον προσβεστήρα. Αλλά μπορώ να περάσω από εκεί πέρα. Ίσως να ξαναεπισκεφτούμε το Aurora. Όταν θα έχουμε τον προσβεστήρα μαζί μας. Γιατί από ό,τι φαίνεται τώρα δεν μπορούμε να πάμε κάπου αλλού. Τι να είναι αυτό το large organic mass. Η αλήθεια αυτό δεν το ξέρω γιατί δεν το έχω τσεκάρει ποτέ. Δεν το έχω δει ποτέ βασικά για να το τσεκάρω. Έχει τίποτα άλλο να τσεκάρουμε από εδώ. Άου. Μπα, όχι. Δεν βλέπω κάτι ενδιαφέρον. Ναι, μόνο να βγούμε έξω. Για κάποιο λόγο κολυμπάω πολύ αργά. Ας βγω λίγο νεράκι. Να βγούμε έξω. Και μπορούμε να πάμε να τσεκάρουμε τι είναι αυτό το large organic mass. Ελπίζω να μην είναι κανένα CC ήταν ξέρω εγώ φάση. Welcome, welcome. Πού είναι αυτό το large organic, να το εκεί πέρα. Για πάμε προς τα εκεί, να δούμε. Είναι λίγο μακριά. Να κλείσουμε και τα φώτα, να μην χαλάμε ρεύω. Έχουμε 81% βέβαια ακόμα μπαταρία, οπότε δεν μας χαλάει. Καλά είμαστε. Large organic mass. Τι είναι αυτό? What is it? Από ό,τι φαίνεται, φάλαινα δεν είναι. Γιατί αυτή η φάλαινα δεν δείχνει κάτι. Κι άλλη φάλαινα. Let's go. Ας έχω το νου και για κανένα συντρίμι από το Aurora, γιατί νομίζω μέσα στα συντρίμια μπορείς να βρεις κάποια blueprints, κάποια σχέδια τα οποία δεν μπορείς να βρεις έξω στη θάλασσα, κάτι τέτοιο. Νομίζω υπάρχει ένα μηχάνημα που μπορείς να φτιάξεις νερό και το οποίο βρίσκεται μέσα στα συντρίμια από το Aurora. Αυτή την άτρακτο εδώ πέρα σίγουρα την έχω τσεκάρει, γιατί είναι σπασμένη από αυτή τη μεριά και μπαίνεις μέσα, ναι, την έχω τσεκάρει σίγουρα. Για να δούμε κάτι άλλο. Κοντεύουμε στο large organic mass. Να δούμε τι να είναι. Πλάκα πήρα ένα signal, έτσι δεν είναι. Το οποίο δεν φαίνεται. Α, οκ. Μου το έκανε install. Γι' αυτό το λόγο βλέπω. Για να δούμε τι είναι αυτό. Λα, ταξιδεύω. Και λαγκάρω, Γενικά όταν φορτώνει μια καινούργια περιοχή εδώ πέρα πέφτει πολύ lag. 500 μέτρα ακόμα, αυτό είναι whole fragment, το έχουμε. Where the fuck I'm going. Αυτό είναι το kelp forest ή το mushroom forest, δεν ξέρω πώς λέγεται. Το 260, 247. Κοντεύουμε. Λολ, τι είναι αυτό. Κάτι σαν κεφάλι φαίνεται αυτό. Εδώ μου λέει να έρθω. Αυτό εδώ είναι. Ναι, οκ. Ου. King size δέντρο. Ου, ου. Α, τρόμαξα. Απλά τράκαρα κάπου. Οκ. Ου. Sorry. Fuck. Ow. Φαίνεται να μπορώ να μπω από κάτω. Για πάμε να μπούμε από κάτω. Όχι, από εδώ δεν μπορώ να μπω. Ίσως από κάπου αλλού. Για να δοκιμάσω από κολυμπώντας.
Τι αυτό? Lithium. Ας το μαζέψουμε. Οκ. Πώς κατά είμαι. Πρέπει να φέρω φακό. Από εδώ βγαίνω πάλι. Παπαριά, θα πεθάνω εδώ μέσα. Τι είναι αυτό? Αυγό. Όχι. Ας τα αυγά. Δεν τα θέλουμε ακόμα. Παπάρια, δεν έχω πολύ οξυγόνο. Ναι. Πάμε να πάρουμε οξυγόνο πρώτα. Καλού κακού. Γιατί θα πεθάνω. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Άμα βρω από πού βγαίνω και δεν πεθάνω εδώ πέρα μέσα. Οκ, βρήκα. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Λοιπόν, πρέπει να καταφέρω να μπω εκεί πέρα πάνω. Το οποίο φαίνεται μεγάλος δρόμος. Αλλά νομίζω ξέρω πως να πάω τουλάχιστον μέχρι εκεί που πήγα τώρα. Για να δούμε. 71, 75, 79, 83. Έτοιμοι. Πάμε. Όχι, δεν πάμε. Τι είναι. Πουτράκα, ρε, γάμο το πάλι. Πάμε. Δεν κρατάμε τίποτα για να κολυμπάμε πιο γρήγορα. Ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Θέλουμε να πάμε από εδώ. Όχι. Ίσως να θέλουμε να πάμε από εδώ. Εδώ, να το, ωραία, ανεβαίνουμε. Where the fuck am I? Πού είμαι? Όχι από εδώ. Να το, ανεβαίνει κι άλλο εδώ. Κι άλλο πάνω. Θα πεθάνω. Πού είμαι? Φακ, δεν γίνεται. Χρειάζομαι οξυγόνο ή χρειάζομαι να κολυμπώ πολύ πιο γρήγορα. Οπότε ίσως να χρειαστώ το sea glider για να έρθω εδώ πέρα πάνω. Και επίσης χρειάζομαι φακό γιατί δεν βλέπω την τύφλα μου. Παπάρια, θα πεθάνω εδώ μέσα. Θα πεθάνω εδώ μέσα. Oh, oh. Τρέχα, τρέχα, τρέχα. Θα πάρει για 62 μέτρα, δεν φτάνω. Τρέχα. Παπάρια, πέθανα, πέθανα, πέθανα. Yep, update. Nice. Έχασα ό,τι είχα πάνω μου. Το οποίο σημαίνει τις δύο μπαταρίες. Και το lithium νομίζω που είχα. Ίσως να μπορώ να φτιάξω. Βασικά νομίζω με το modification station μπορώ να έχω παραπάνω οξυγόνο. Για να δούμε. Για να δούμε. Βλακία τώρα είναι ότι πρέπει να κολυμπήσω μέχρι το Σίμωθ. Τι έχασα και το signal. Α, ωραία. Nice. Τέλος πάντων, για πάμε μέχρι το Σίμωθ να δούμε. Sorry για το θόρυβο, αλλά αναγκαστικά φορτίζει από, από τα βατραχοπέδιλα. Οπότε θα πρέπει να τα ακούτε για λίγο. Νομίζω δεν είναι τόσο μακριά, αλλά... Γαμώ το βλακία, δεν έπρεπε να κάτσω, έπρεπε να γυρίσω πίσω στη βάση να πάρω τα πράγματα και μετά να πάω. Λοιπόν, εσύ αν δεν σε εξερευνώ τώρα, θα σε εξερευνήσω άλλη στιγμή. Τι είναι, παιδιά? Τι είναι, πέφτουνε πράγματα.
Οξυγόνο. Τουλάχιστον με το Sea Glider μπορούμε να πάρουμε πιο γρήγορα οξυγόνο. Fuck, 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 περίμενε. Τουρέμπε, τουρέμπε, τουρέμπε. Πουμ πάπα, πουμ πάπα. Του κατά τα 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 τα. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Για να δούμε. Από κάπου έχει είσοδο να πάμε ψηλά. Για κάποιο λόγο μου έδινε ένα σίγναλ εδώ πέρα μέσα. Θέλω να προσπαθήσω να φτάσω στην κορυφή, τουλάχιστον. Για πάμε πάλι. Εσωτερικά. Μάλλον θα πρέπει να πάω πάλι από κάτω. Γιατί δεν ξέρω πώς βγήκα πάνω. Λοιπόν, πάμε λίγο στο σημείο, θα να πάρουμε αέρα. Ωραία, και τώρα πάμε έξω. Για να δούμε. Λοιπόν, το βίντεο δεν είναι για επιληπτικούς. Αυτό είναι ένα creature egg. Δεν μας νοιάζει. Για πάμε προς τα πάνω. Τι σκάτα, γιατί ήθελε να έρθω εδώ το παιχνίδι. Ας μαζέψω το λίθιο μου. Από εδώ πάμε πιο πάνω. Δεν βλέπω κάτι ενδιαφέρον εδώ πέρα μέσα. Πρέπει να κολυμπώ και συνέχεια για να έχω μπαταρία για το ρεύμα. Για το Sea Glider. Άλλο creature egg βλέπω εδώ. Ναι, πρέπει να βγω έξω. Πάμε έξω. Απλά να τσεκάρω. Gold. Όχι, δεν μας νοιάζει το gold. Τουλάχιστον έχει ακόμα. Πάμε έξω. Τέλος πάντων, θα το ψάξω. Παπαριά. Παπαριά. Παπάρια, χάθηκα. Nice. Λοιπόν, δεν πειράζει, ξαναπεθάνομαι. Θα το ψάξω να δω τι σκάτα είναι αυτό που για ποιο λόγο μας έβγαζε εκεί πέρα το σήμα. Και θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο, λογικά. Ή θα σας πω στο επόμενο επεισόδιο, θα το googlάρω εγώ δηλαδή, μην νομίζετε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Like, sub και share το βίντεο αν θέλετε. Και στο επόμενο βίντεο δεν ξέρω τι θα κάνουμε, θα δούμε.